Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κρατικός προϋπολογισμός τι είναι? Διαχρονικά, ανέκαθεν. Είναι ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου. Και γι' αυτό από το χαρακτήρα του είναι αντιλαϊκός πάντοτε, άδικος πάντοτε, ταξικός πάντοτε. Ανεξάρτητα κυβερνήσεων και οικονομικών συγκυριών, αν έχουμε ανάπτυξη, αν έχουμε κρίση. Από αυτήν την άποψη, γιατί είναι άδικος, αντιλαϊκός? Γιατί τα παίρνει από τους πολλούς και τα δίνει στους λίγους. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτός είναι ο ρόλος του κρατικού προϋπολογισμού και βεβαίως να χρηματοδοτεί τις εκάστοτε προτεραιότητες της άρχουσας τάξης, όπως αυτές εκφράζονται, για την ικανοποίηση των αναγκών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι, δηλαδή, κάθε εκτέλεση του προϋπολογισμού οδηγεί πάντοτε στην επιδείνωση της θέσης εργατικής τάξης της λαϊκής οικογένειας. Και αυτό θα κάνει και ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα για το 2024. Άλλωστε, είναι βέβαιη και για το 2024 η νέα επιδείνωση της θέσης της εργατικής τάξης, γιατί ακριβώς θα δεχθεί συνδυασμένα πλήγματα. Ποια είναι αυτά τα πλήγματα τα οποία θα δεχθεί το εισόδημα της λαϊκής οικογένειας? Το πρώτο και βασικό είναι οι καταστροφές, οι οποίες έχει υποστεί ένα μεγάλο τμήμα του λαού μας, από τα φυσικά φαινόμενα, από τις πλημμύρες, από τις φωτιές, όπου έχουν καταστραφεί περιουσιακά στοιχεία και όπου θα έχει για αρκετά χρόνια πολλές κατηγορίες, ιδιαίτερα οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι στο Θεσσαλικό κάμπο, απώλεια εισοδήματος. Όλα αυτά δεν πρόκειται να αναπληρωθούν και δεν υπάρχει περίπτωση να αναπληρωθούν οι τεράστιες απώλειες τις οποίες έχει. Οι τεράστιες καταστροφές. Και βεβαίως αυτό δεν είναι ότι φταίει το κακό το ριζικό μας, αλλά είναι αποτέλεσμα ενός διαχρονικού και προδιαγεγραμμένου εγκλήματος, που πάντοτε κάθε φορά που βρέχει, ανεξάρτητα ποιος είναι η κυβέρνηση, πνιγόμαστε. Κάθε φορά που πιάνει φωτιά, πνιγόμαστε. Και όλα αυτά γιατί έχουμε ένα επιλεκτικά ανίκανο κράτος, ανίκανο όσον αφορά την αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών και τη θωράκιση των αναγκών τους αυτούς, μια σειρά υποδομές, όπως είναι αντιπλημμυρικές, αντισεισμικές και αντιπυρικές προστασίες. Ενώ αντίθετα είναι επιλεκτικά πάρα πολύ ικανό στο να δημιουργεί υποδομές που διασφαλίζουν και θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Δεύτερο, παράγοντας όπου θα οδηγεί σε επιδείνωση της θέσης της εργατικής τάξης και της λαϊκής οικογένειας, είναι η συνέχιση του πληθωρισμού των τιμών, ιδιαίτερα των τροφίμων, όπου ουσιαστικά θα σημειώσει νέες απώλειες. Και που βεβαίως η ακρίβεια είναι παιδί του συστήματος, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί εφάρμοσαν μέχρι τώρα. Θα υποστεί απώλειες από τις νέες αυξήσεις των ενοικίων, αλλά και από την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, το οποίο προχωράει όλες οι κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως απάντηση στον πληθωρισμό που ήδη δημιουργήσανε με την επεκτατική τους νομισματική πολιτική. Δηλαδή, κάθε φορά το φάρμακο μετατρέπεται σε δηλητήριο. Η επεκτατική νομισματική πολιτική για να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων οδήγησε στο τέρας του πληθωρισμού που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα. Για να αντιθασευτεί το τέρας του πληθωρισμού, αυξάνεται τα επιτόκια, άρα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την εξυπηρέτηση των δανείων, ιδιαίτερα της λαϊκής οικογένειας, τα δάνεια τα οποία έχει πάρει, με κίνδυνο της δημιουργίας νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Και τέταρτος παράγοντας, είναι και άλλοι, αλλά αυτή είναι η βασική, είναι νέες αυξήσεις στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα, που είναι αποτέλεσμα βεβαίως διαχρονικά των πολιτικών που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και για την πράσινη μετάβαση, όπου διαμόρφωσε ένα πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα στη χώρα μας, ανεξάρτητα των υπεριαλιστικών συγκρούσεων που ξέσπασε τα τελευταία διαστήματα. Και αυτό εδώ στο πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα, το πράσινο μείγμα όπως το ονομάζεται, επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας των υπεριαλιστικών συγκρούσεων. Η σύγκρουση στην Ουκρανία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών οδήγησε σε νέα αύξηση της τιμής. Και βεβαίως η νέα υπεριαλιστική επιδρομή του Ισραήλ στους Παλαιστινίους,
μαζί με τους πρόθυμους συμμάχους τους, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση με την κυβέρνηση να αποτελεί σε όλες αυτές τις συμπεριαλιστικές επεμβάσεις το σημείο φόρο αυτών των επεμβάσεων. Ενός κράτους δηλαδή δολοφόνου, ενός κράτους τρομοκράτη στην περιοχή του Ισραήλ, όπου τις τελευταίες δεκαετίες έχει πνίξει στο αίμα και στο οικονομικό apartheid τους Παλαιστινίους, όπου δολοφονεί καθημερινά μικρά παιδιά και μάνες, όπου φτάνει σε μεγάλα εγκλήματα πολέμου. Και όπως αυτό το κράτος τρομοκράτης πέφτει να το στηρίξεται με κάθε τρόπο. Εν αντιθέσει, αυτό το οποίο χρειάζεται και απαιτείται είναι η πλήρη αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό και στον αγώνα τον οποίο κάνει. Να αποκτήσει ανεξάρτητο κράτος στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και βεβαίως όλα αυτά τα ζητήματα τα συζητάμε σε συνθήκες όπου θα εφαρμοστούν και πάλι η δημοσιονομική πειθαρχία. Δηλαδή θα έχουν τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα που είναι απόρρια των σιδερένιων κανόνων δημοσιονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτούς τους δημοσιονομικούς κανόνες υποδέχεται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και άλλα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Και βεβαίως αποτελεί και κληρονομιά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060 για να μπορέσει να γίνει το κρατικό χρέος βιώσιμο. Τι σημαίνει λοιπόν συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας, αυστηρής μάλιστα και νέα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, θα έχουμε νέα αύξηση των φορολογικών εσόδων, τα οποία τα πληρώνουν, ο λαός τα πληρώνει τα φορολογικά εσόδα, σε ποσοστό 90 περίπου τα 100 τα λαϊκά εισοδήματα, μια νέα φοροεπιδρομή στο όνομα της πάταξης της φοροδιαφυγής, απέναντι στους αυταπασχολούμενους επαγγελματίες και εν γέννη βιοπαλαιστές, την ίδια ώρα που προκλητικά ανθεί το λαθρεμπόριο, που προκλητικά ανθεί η φορολογική ασυλία του εφοπλιστικού κεφαλαίου, υπό την προστασία τη συνταγματική που και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλοι δεν θέλουν να αμφισβητηθεί αυτή η φορολογική ασυλία των εφοπλιστών, όπου ισχύει ο αναβαλλόμενος φόρος για τις τράπεζες, να μην πληρώνουν δηλαδή φόρο οι τράπεζες, όπου υπάρχουν νέες και νέες φοροαπαλλαγές για τους επιχειρηματικούς ομίλους στο όνομα των νέων επενδύσεων που αυτοί θα κάνουν. Έτσι λοιπόν από τη μία μεριά θα έχουμε αύξηση των φορολογικών εσόδων και από την άλλη θα έχουμε μείωση των κοινωνικών δαπανών στην υγεία, στην παιδεία, εμπορευματοποιώντας ακόμη περισσότερο αυτές τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά και μείωση των μέτρων προστασίας και ανακούφισης, προσωρινής ανακούφισης όπως τα ονομάζει και η κυβέρνηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, για το 2024 δεν υπάρχει καμία αναφορά τι θα γίνει με την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, μάλλον δεν θα υπάρχει, ή θα κατευθυνθεί σε πολύ ακραίες κατηγορίες, όπως δεν υπάρχει καμία αναφορά για το Market Pass. Σε συνθήκες ακρίβειας, ακόμη μεγαλύτερες, και αυτά όλα κάτω από τη σκέπη της διαπάλησης, της οποίας υπάρχει για το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο, που παρά τις επιμέρους αντιθέσεις, κύριε, ανάμεσα στη Γερμανία και στην Ιταλία, ο πυρήνας του νέου δημοσιονομικού συμφώνου θα είναι ακόμη πιο σκληρός. Και θα είναι πιο σκληρός, γιατί ακριβώς θα είναι ακόμη πιο αυστηρός όσον αφορά τη μείωση των κοινωνικών δαπανών, ενώ αντίθετα οι συζητήσεις τις οποίες κάνουν με την συνδρομή και των άλλων κομμάτων, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι να εξαιρεθούν, λέει, από τον υπολογισμό είτε οι αμυντικές ή τα εξοπλιστικά προγράμματα, που είναι προγράμματα για τους συμπεριαλιστικούς πολέμους, είτε να εξοπλιστούν υποδομές που εξυπηρετούν τα επενδυτικά σχέδια του κεφαλαίου. Λες και αυτά δεν θα τα πληρώσουμε. Απλώς δεν θα υπολογίζονται, όμως θα τα πληρώσουμε. Δεν θα μας τα χαρίσουνε. Άρα λοιπόν είναι ένα λογιστικό τρίκ. Ακόμη και αυτά τα λογιστικά τρίκ τα οποία κάνετε, προσπαθείτε να συγκαλύψετε μια οδυνηρή πραγματικότητα την οποία βιώνει ο λαός μας συνολικότερα. Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι προχώρησε αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, σε αυξήσεις στις συντάξεις, στην αύξηση του κατώτερου μισθού. Όμως όλες αυτές οι αυξήσεις που έκανε η κυβέρνηση δεν καλύπτουν καν την αύξηση του πληθωρισμού των τροφίμων. Είναι πολύ μικρότερες. Ούτε καν την αύξηση του ΑΕΠ το προηγούμενο χρόνο. Είναι μικρότερες.
Άρα λοιπόν σημαίνει τι. Από το κομμάτι της πίτας που δημιουργείται κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι παίρνουν και μικρότερο κομμάτι. Κάθε χρόνο. Αυτό τι είναι, βελτίωση ή επιδείνωση? Είναι και σχετική αλλά και απόλυτη επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων όταν παίρνουν μικρότερο ποσοστό από τη δημιουργούμενη πίτα. Και βέβαια δεν μιλάμε για αποκατάσταση των τεράστιων απολειών που είχαν όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια και οι οποίες απώλειες δεν αποκαταστάθηκαν. Με αποτέλεσμα, ένα δείχτη θα πω ότι ο μέσος μισθός να είναι χαμηλότερος από αυτόν του 2009. Έτσι λοιπόν ο κρατικός προϋπολογισμός στο προσχέδιο προβλέπει νέα αύξηση των εσόδων παρά το γεγονός ότι υπάρχει παραπόδοση των εσόδων των φορολογικών για το 2023 από 56,7 δις που προϋπολογίζονταν, εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 61,3 δις, δηλαδή περίπου 5 δις παραπάνω η παραπόδοση των εσόδων, που αυτά βεβαίως δεν πέφτουν από τον ουρανό, φεύγουν από τις τσέπες επί της ουσίας των μισθωτών, των συνταξιών και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων και προβλέπεται για το 24 νέα αύξηση των εσόδων στα 62,9 δις ευρώ. Και από την άλλη τη μεριά, οι κοινωνικές δαπάνες παραμένουν παγωμένες και πολύ κάτω από τις οξυμένες ανάγκες που υπάρχουν είτε στα νοσοκομεία, είτε στην πρωτοβάθεια φροντίδα υγείας, είτε στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Και βεβαίως, μια νέα αύξηση των εισφορών του ΕΦΚΑ από 1η-1η για τους αυταπασχολούμενους και τους επαγγελματίες. Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι σαθρό, κύριε Υπουργέ, όταν μιλάει για ανάπτυξη για όλους. Αλήθεια, ποιος τολμά να ισχυριστεί ότι μπορεί με ένα μαγικό ραβδάκι να μετατρέψει την καπιταλιστική ανάπτυξη σε ανάπτυξη για όλους? Είναι ποτέ δυνατό να γίνει αυτό? Το παράδειγμα του τουρισμού είναι πρόδειλο. Ανάπτυξη και ο τουρισμός. Η τουριστική διαδικασία, η οικονομική διαδικασία του τουρισμού δεν έχει ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από τα χρόνια της πανδημίας. Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι θέσεις των εργαζόμενων στον τομέα του τουρισμού? Όχι. Πάνω από 60.000 θέσεις παραμένουν κενές. Ακριβώς γιατί επικρατούν συνθήκες γαλέρας. Είχε ως αποτέλεσμα μήπως να βελτιωθεί η θέση των αυταπασχολούμενων, των εμπόρων που λειτουργούν δορυφορικά στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες? Όχι. Τα χρέη τους αυξάνονται. Ο τζίρος τους μειώνεται. Και βεβαίως το δικαίωμα του λαού σε διακοπές και σε αναψυχή είναι μακρινό όνειρο. Όλο και λιγότερες οικογένειες μπορούν να κάνουν οργανωμένες διακοπές, πληρωμένες διακοπές. Συνήθως πηγαίνουν σε σπίτια συγγενών και φίλων. Έτσι λοιπόν από αυτή την άποψη είναι φανερή η ανάπτυξη αυτή που οδηγεί. Οδηγεί στη συσσόρευση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια, οδηγεί στην επιδείνωση της εργατικής τάξης και στην επιδείνωση των ηθικών ικανοποίησης των αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Και δεν είναι τυχαίο αυτό ότι σπεύσατε από τα πρώτα νομοθετήματα της κυβέρνησης, τόσο πολύ πιστεύετε ότι θα υπάρχει η ανάπτυξη που θα ωφελεί όλους, να φέρετε ένα νέο αντεργατικό νόμο που νομιμοποιείται το 13 ώρο σε ημερήσια βάση σε δύο εργοδότες διαφορετικούς και τις συμβάσεις μηδενικών ωρών. Αυτά είναι για τα συμφέροντα των εργαζόμενων πάντοτε, φροντίζεται, και όχι για τη διασφάλιση της αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης και άρα της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ή, για παράδειγμα, τον εθνικό στόχο που έχετε βαφτίσει εσείς και οι υπόλοιπα κόμματα για την επενδυτική βαθμίδα, δηλαδή την ισχυρή αξιοπιστία που έχει η ελληνική οικονομία στους οίκους αξιολόγησης. Όμως για να αποκτήσει αυτή την ισχυρή αξιοπιστία σημαίνει και σιδερένια δημοσιονομική πειθαρχία. Άρα τους διάφορους κόφτες όσον αφορά στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές δαπάνες. Και ταυτόχρονα μιλάτε ότι διαμορφώνεται ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την προσέλκυση επενδύσεων, όταν ακριβώς αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον της προσέλκυσης των επενδύσεων αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο καταστρατήγησης
των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων. Γιατί τι σημαίνει ευνοϊκό περιβάλλον? Σημαίνει άξιο βαθμό εκμετάλλευση εργατικής τάξης, άρα μια αγορά εργασίας που θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων και θα αναπαράγει ένα αναλώσιμο και πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό. Σημαίνει νέες κρατικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους και νέες σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές. Σημαίνει περαιτέρω εμπορευματοποίηση για να μπουν και σε νέους τομείς της οικονομίας οι επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, το νερό. Σημαίνει αλλαγές χρήσης γης και συγκέντρωση της γης για την αξιοποίηση των επενδυτικών σχεδίων είτε στον τουρισμό είτε στις ανανεώσιμες πηγές. Σημαίνει κατασκευή με χρήματα κρατικά, δηλαδή των Ελλήνων φορολογούμενων, κρίσιμων υποδομών που διευκολύνουν τους επιχειρηματικούς ομίλους και διαφορετικά θα ήταν επενδυτικό τους κόστος. Και βεβαίως δεν αποτελεί διέξοδο ούτε καν θωράκιση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από τους πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας αλλά και του νέου ΕΣΠΑΝ. Γιατί τόσο το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης όσο και το νέο ΕΣΠΑ είναι σχεδιασμένα για να θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και να ενισχύουν την κερδοφορία τους και όχι για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ποτέ δεν ήταν έτσι. Γι' αυτό ακριβώς και το μερίδιο του Λέοντος το παίρνουν επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση με πρόσχημα υποτίθεται την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ αντίθετα είναι ένας ανορθολογισμός. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και σπατάλει τεράστιων πόρων, την ψηφιακή μετάβαση που θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και άρα σε εκτείναξη της κερδοφορίας, που είναι σε βάρος των εργαζόμενων, και βεβαίως ένα ταμείο ανάκαμψης που έχει προαπαιτούμενα. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πανευρωπαϊκό μνημόνιο σε βάρος των λαών, όπου αυξάνει περισσότερο, ακόμα μεγαλύτερο περισσότερο την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση, αλλά και την επίδοση στους εργαζόμενους. Ο προηγούμενο νομοσχέδιο που αναφέρθηκα, το εργασιακό, ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βεβαίως ότι αυτά τα χρήματα θα κληθούν να τα πληρώσουν. Και πάλι οι λαοί της Ευρώπης και ο ελληνικός λαός, γιατί δεν είναι δωρεάν. Από αυτή την άποψη εμείς λέμε καθαρά ότι δεν μπορεί μια διαφορετική διαχείριση όπως ισχυρίζεται το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τον πόρο του Ταμείου Ανάκαμψης του ΕΣΠΑ, να διαφοροποιήσει το χαρακτήρα του, τον αντιλαϊκό. Απλά και μόνο εξυπηρετεί επιμέρους θυμάτων του κεφαλαίου που φαίνονται ρηγμένα από τη μοιρασιά που έχει κάνει η κυβέρνηση στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ. Γι' αυτά τα τμήματα του κεφαλαίου ενδιαφέρεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όπως επίσης είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον τους για τις υποδομές που θωρακίζουν το λαό από φυσικές καταστροφές, γιατί ήταν κυβερνήσεις και αυτά τα κόμματα, είχαν δημάρχους και περιφερειάρχες, όμως τέτοιες υποδομές δεν έγιναν ούτε επί δικής τους θητείας, γιατί ακριβώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί το θήτη των λαϊκών αναγκών και εξαιτίας της επιλεξιμότητας της χρηματοδότησης αλλά και εξαιτίας του κόφτη που ονομάζεται κόστος όφελος, όπου οι υποδομές που θα γίνουν πρέπει να παρέχουν, να δημιουργούν περισσότερο πλούτο, έτσι όπως το ονομάζουν, άρα λοιπόν περισσότερα κέρδη και περισσότερα φορολογικά έσοδα. Και τα έργα υποδομής στα αντιπλημμυρικά, τα αντιπυρικά και αντισεισμικά δεν δημιουργούν νέα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους, εκτός αν βάλουμε διόδια στα φράγματα. Θα μπορούσε να ήταν μια ιδέα και αυτή για να είναι επιλέξιμα. Από αυτή την άποψη αποτελεί πρόκληση να μιλάει η κυβέρνηση για ένα νέο ενάρετο κύκλο μείωση του χρέους και οικονομικής ανάπτυξης, όταν είναι γνωστό ότι στο DNA του συστήματος υπάρχει η εναλλαγή των φάσεων ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην κρίση. Και βεβαίως σήμερα η κρίση καπιταλιστική είναι πρώτο θυρών και της ελληνικής οικονομίας, γιατί η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται σε δοκιμαστικό σωλήνα, κύριε της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, εξαρτάται από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Από τη στιγμή που αυξάνονται οι αβεβαιότητες, αβεβαιότητες που σχετίζονται με την όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα, τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνα
για τις διαδρομές μεταφοράς του διεθνούς εμπορίου και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ο τεχνολογικός πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κίνα, η Huawei για παράδειγμα και το 5G είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο πόλεμος ο οποίος γίνεται ανάμεσα στα υπεραλιστικά κέντρα και την απόκτηση των σπάνιων γεών. Αυτοί οι ανταγωνισμοί οδηγούν και στους υπεραλιστικούς πολέμους όπως στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και αλλού και τη γενίκευσή τους. Όταν λοιπόν τα σημάδια επιβράδυσης της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ήδη ορατά, με την οικονομία της Γερμανίας, δηλαδή της ατμομηχανής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρίσκεται σε ύφεση, εσείς μιλάτε για ενάρετους κύκλους. Από αυτήν την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι δεν υπάρχει μείγμα διαχείρισης προς όφελος του λαού. Είτε είναι επεκτατικό είτε περιοριστικό το μείγμα διαχείρισης οδηγεί στην επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας. Μια λαϊκή οικογένεια και μια εργατική τάξη που επιδεινώνει η θέση της είτε σε συνθήκες ανάπτυξης είτε σε συνθήκες κρίσης. Γιατί αυτό το σύστημα που γεννά βαρβαρότητα απλά και μόνο είναι ένα σύστημα το οποίο ξύνει στο έπακρο τις κοινωνικές αντιθέσεις, δηλαδή σωρεύει τον κοινωνικό παραγόμενο πλούτος όλο και λιγότερα χέρια και ταυτόχρονα διευρύνει την ψαλίδα ανάμεσα στις αντικειμενικές δυνατότητες για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και στο επίπεδο ικανοποίησης αυτών των αναγκών. Έτσι λοιπόν, μονόδρομος για την εργατική τάξη και το λαό είναι η ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτης της κυρίαρχης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, είναι ο δρόμος της αμφισβήτησης των αναγκών και των προτεραιοτήτων των μονοπωλιακών ομίλων, είναι η ανάπτυξη της οργανωμένης πάλης και κοινωνικής συμμαχίας για να αποτραπεί η περαιτέρω επιδείνωση της θέσης της εργατικής τάξης και του λαού μας, για επιμέρους μέτρα ανακούφισης, τα οποία μπορούν να κατακτηθούν μέσα από την πάλη του λαού, αλλά πάνω απ' όλα για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας όπου στο επίκεντρο θα έχει ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι το κέρδος, με τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας στα χέρια της εργατικής τάξης και των συμμάχων. Από αυτήν την άποψη λοιπόν θεωρούμε ότι και ο κρατικός προϋπολογισμός για το 24 με το προσχέδιο ότι θα είναι αντιλαϊκό, γι' αυτό όταν θα έρθει στη συζήτηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα τον καταψηφίσει. Ευχαριστώ πολύ.